Στην Ακτή Δημαίων 167, μια εντυπωσιακή γκάμα από αξεσουάρ ντουλάπας και κουζίνας. Παρκέτα, στέγες, πόρτες, πόμολα, κουρτινόξυλα, εξοπλισμούς καταστημάτων, πάγκους, σόμπες, πέλετς. Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, ξυλεμπορική πατρών ΑΕ. Νέος εκθεσιακός χώρος. Ακτή Δημαίων 167, Πάτρα. Ρογκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Αχάια. Πολιτική αντιπαράθεση για την χθεσινή διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη και πως πλέον μπορεί να διαπραγματεύεται με καλύτερους όρους. Από την πλευρά της, η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση διατηρεί το κλίμα βεβαιότητας στις αγορές, εμπέζοντας τον ελληνικό λαό. Μπήκαμε πάλι στις ράγες του τρένου, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν εκφράζει την ικανοποίησή της με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει πως πλέον μπορεί να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση με καλύτερες προϋποθέσεις. Η κατεύθυνση των αποφάσεων, ας το πούμε, που πάρθηκαν στη χθεσινή συνάντηση είναι στην κατεύθυνση αυτό που θα ήθελε η ελληνική κυβέρνηση για τη συνέχιση της συνεργασίας και με την Ευρώπη, αλλά και αυτόν που θέλουμε να δρομολογήσουμε στο εσωτερικό. Εννοώ το εξής, ότι καταρχάς φαίνεται ότι όλο και περισσότερο γίνεται πιστευτό και από τους Ευρωπαίους πλέον ότι το θέμα των μνημονίων έχει τελειώσει, μιας και δεν προβλέπεται από την μήνυα, ας το πούμε, συμφωνία που κάναν να υπάρξει περίφημη αξιολόγηση που ουσιαστικά αφορούσε το προηγούμενο πρόγραμμα. Από την πλευρά της δίνεται δυνατότητα στην κυβέρνηση να καταθέσει μεταρρυθμίσεις που αυτή θεωρεί ότι θα βγάλουν τη χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο. Στη Νέα Δημοκρατία όμως υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να διατηρεί το κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη για ποιο πράγμα? Για την ασφυξία που υπάρχει στην αγορά, που δεν υπάρχει ρευστότητα, που δεν ρέουν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ελληνικά ταμεία? Γιατί δηλώνει ευχαριστημένη? Γιατί νομίζουμε ότι πήγε ο κύριος Τσίπρας για άλλη μια φορά, όπως και ο κύριος Βαρουφάκης, είπαν γενικότητες και οριστολογίες χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για μεταρρυθμίσεις και με νούμερα έτσι όπως θέλουν οι Ευρωπαίοι, και έφυγε για άλλη μια φορά για την Ελλάδα, χωρίς πάλι να πάρει την απαιτούμενη ρευστότητα που χρειαζόμαστε. Γιατί άραγε να είναι ευχαριστημένοι, που οδηγούν τη χώρα στον κρεμό, στα βράχια? Στους ανεξάρτητους Έλληνες επικρατεί ικανοποίηση, αφού όπως λένε αυτή είναι η πραγματική διαπραγμάτευση και όχι ό,τι γινόταν τα τελευταία χρόνια από την πρώην κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται πραγματική διαπραγμάτευση, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια διαπραγμάτευση ακούγαμε, τη διαπραγμάτευση δεν βλέπαμε. Απλά παίρνανε έτοιμα τα μέτρα και έρχονταν στην Ελλάδα να τα εφαρμόσουν και να τα υλοποιήσουν, και το αποτέλεσμα το είδαμε τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία το 9 και έχουμε φτάσει το 2015 και ακούγαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και βγαίνουμε στις αγορές και βγαίνουμε στις αγορές και έχουμε φτάσει το 2015 και να είμαστε σε χειρότερη μοίρα από την ημέρα που ξεκίνησε η καταστροφή της χώρας. Τούτη τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει πραγματική διαπραγμάτευση, είναι σε καλό δρόμο. Και πραγματικά ο ελληνικός λαός να μην ανησυχεί, γιατί τα πράγματα είναι σίγουρο ότι θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι έχουν πάει μέχρι σήμερα. Η επόμενη κρίσιμη συνάντηση αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Κρίσιμες λοιπόν οι επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω τον Μιχάλη Μπαρακτάρη. Καλησπέρα και στην Άντι Μαγνησαλή. Καλησπέρα. Είχαμε την πρώτη αντιμνημονιακή πορεία μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου από το ΚΚΕ. Άντι.
Πράγματι, Έφη, είχαμε λοιπόν την πρώτη πορεία συγκέντρωση ή λαλητήριο του Κομμουνιστικού Κόμματος που έγινε και ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα στην πλατεία Γεωργίου, όπως βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κύριος Δημήτρης Τζαβάρας, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος άσκησε δρύμια κριτική στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη νέα συμφωνία και την παράταση των μνημονίων, όπως είπε. Καμία ανοχή ζήτησε από τον ελληνικό λαό απέναντι στην πολιτική αυτή και μάλιστα δήλωσε και είπε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, λέγοντας και θέλοντας να εννοείς βέβαια ότι η κυβέρνηση δεν αντιστέκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε λοιπόν τη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, είχαμε και προσυγκεντρώσεις στην πλατεία Όλγας και στην πλατεία Πίνδου. Βρέθηκαν περίπου 500 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος στη συγκέντρωση αυτή και ύστερα είχαμε και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, μια ειρηνική πορεία η οποία ξεκίνησε από την πλατεία Γεωργίου, διέσχισε την οδό Κορίνθου, Κολοκοτρώνη και επέστρεψαν και πάλι στην πλατεία Γεωργίου τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κατά τη διάρκεια βέβαια της πορείας ήταν σε επιφυλακή και η ελληνική αστυνομία. Μάλιστα, Μιχάλη. Ωστόσο, τα πρώτα, μπορούμε να μιλήσουμε για τα πρώτα δείγματα, έστω και μικρά, από την χθεσινή σύνοδο? Όχι. Και είμαι κάθετος εδώ διότι η συνάντηση των 7 αλλά και το Eurogroup δεν έδωσαν παρά μόνο 7 ημέρες διορία στην ελληνική κυβέρνηση να εξειδικεύσει και να κοστολογήσει αυτά που ζητά. Δηλαδή θα στείλει μία λίστα και θα λέει θέλω... Κοστολογημένα πια. Ναι, θέλω να κάνω κοινωνική πολιτική α, β, γ, δ, χρήμα δίπλα, ποσό δηλαδή. 7 ημέρες η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα το κάνει και ότι είναι έτοιμη να το πράξει αυτό. Ταυτοχρόνως όμως, για να δούμε και μία άλλη θετική, βάλτε εισαγωγικά ή βγάλτε τα εισαγωγικά πλευρά του όλου ζητήματος, είναι ότι σήμερα, μετά από την σημερινή, θα έλεγα, σύσκεψη των 7, γιατί 3 ώρα το πρωί τελείωσαν τη σύσκεψη, μετά το Eurogroup, ο κύριος Γιούνκερ ανακοίνωσε αμέσως ότι θα δώσει στη χώρα και θα τα εκταμιεύσει γρήγορα η χώρα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και ιδιαιτέρως για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Αυτό μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Αυτό μεταφράζεται ως θετικό, γι' αυτό λέω όποιος θέλει βάζει τα εισαγωγικά και όποιος θέλει τα βγάζει, ως θετικό δείγμα, υπό την έννοια ότι προφανώς και ο κύριος Τσίπρας θα έδωσε διαβεβαιώσεις ότι ναι, θα πάρουμε αυτά τα χρήματα, θα ασκήσουμε κοινωνική πολιτική, θα αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, θα βάλουμε μπροστά τις 100 δόσεις, αλλά παράλληλα θα πάρουμε και κάποια άλλα μέτρα για να μαζέψουμε αυτό το χρήμα που δίνουμε. Εδώ λέει η κυβέρνηση τέλος τα μνημόνια, δεν έχουμε μνημόνια. Αν το ονομάσουμε παπούτσι, ας πούμε, το πρόγραμμα, δεν έχει σημασία αν λέγεται μνημόνιο ή συνθήκη της Γενέβης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ όμως θα πρέπει να πάρθουν παράλληλα μέτρα. Μέτρα τα οποία δεν θα διασελεύσουν το πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτό υπολογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να το φτάσει από 1 έως 1,5%. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και δεν είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας 3, 3,5 ή 4, εν πάση περιπτώσει που μπορεί να ήταν λογιστικό και πλασματικός στόχος, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά. Το Eurogroup, ωστόσο, και οι ηγέτες της Ευρώπης που συναντήθηκαν, όπως ο Λάντι Μέρκελ και τα λοιπά, ο κύριος Γιούνκερ και οι άλλοι, που συναντήθηκαν με τον κύριο Τσίπρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αυτά τα θέματα έθεσαν. Έκαναν δεκτό, συμφώνησαν. Τι συμφώνησαν? Συμφώνησαν ότι στις 20 Φεβρουαρίου είχαν συμφωνήσει για ένα πλάνο, για ένα πλαίσιο. Ξανασυμφώνησαν λοιπόν. Και του είπαν όμως ότι σε 7 ημέρες. Ότι ισχύει η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Ισχύει η συμφωνία και συμφωνούμε ότι ισχύει η συμφωνία. Αυτό ήταν δηλαδή. Δεν είναι ένα λογοπαίγνιο εδώ, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, και σε 7 ημέρες θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση πώς κοστολογεί το κάθε ζήτημα που θέτει, το κάθε αίτημα που θέτει. Με μία διαφορά. Το κοινό ανακοινωθέν λέει ότι η υλοποίηση του όλου προγράμματος θα γίνει από την Αθήνα. Η απόφαση που πάρθηκε στις Βρυξέλλες. Αλλά η υλοποίηση θα γίνει από την Αθήνα. Δηλαδή αφήνει ένα περιθώριο να πάρει μια ανάσα η κυβέρνηση και να πει στον ελληνικό λαό, και το είπε, ότι δεν είναι ελεγχόμενη και ότι δεν ελέγχεται από υπαλλήλους της Τρόικας ή από υπαλλήλους της Κομισιόν ή του Eurogroup. Το κάνουμε μόνοι μας. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Μιχάλη, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι περιμένουν από εμάς συγκεκριμένες προτάσεις.
προτάσεις κοστολογημένες. Αυτό που δεν έχουν δει μέχρι σήμερα. Θα λες, θέλω να κάνω κοινωνική πολιτική στο Α ζήτημα και θα λες 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά παράλληλα θα εξηγήσεις από πού θα τα βρεις αυτά και πώς θα τα επιστρέψεις πίσω στα ταμεία κοντολογής στους πιστωτές. Γι' αυτό λοιπόν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα και φαίνεται και κάτι άλλο. Ναι, μεν μας δίνει ο κύριος Γιούγκερ 2 δισεκατομμύρια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, αλλά αυτό δεν είναι στα πλαίσια μιας ελεημοσύνης. Πού είναι η παραγωγή, πού είναι η πάταξη στην κυριολεξία μέσω των παραγωγικών διαδικασιών της ανεργίας. Τέτοιος σχεδιασμός δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ή που δυσαρεστεί. Αυτόν τον σχεδιασμό περιμένουμε. Ακριβώς. Ή εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωσε ένα σχεδιασμό και πες έχω βάθος χρόνου. Χρειάζομαι βάθος χρόνου για να τον υλοποιήσω. Αλλά δεν γίνεται καν λόγος για πάταξη της ανεργίας και ανάπτυξη της χώρας. Και βέβαια με οι εξελίξεις, οι όποιες εξελίξεις σχολιάζονται, θα το δούμε στη συνέχεια το ρεπορτάζ από τους πολίτες οι απόψεις των οποίων διείστανται. Να έρθουμε όμως πάλι στην εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τζαβάρα. Και αξίζει να πούμε, Μιχάλη, ότι σε αυτήν την συγκέντρωση, σε αυτήν την ομιλία έγινε και θέμα, αναφέρθηκε μάλλον ο κύριος Τζαβάρας και στο θέμα του ΔΠΘ και του κυρίου Αμπαζή. Να το ακούσουμε λοιπόν και θα το σχολιάσουμε ευθύς αμέσως. Κρατικές δαπάνες και υποδομές για το λαό, υγεία, παιδεία κλπ. Μείωση και ξύλωμα και όσο να φέρνουμε. Και αν ταιριαστεί η φοροδιαφυγή, ισορρίδαμε μέτρα. Φορολογικά, για τον έμφυα άθνα, δηλώσεις για χώρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, χωρίς φυσικά ακόμα να μας έχουν πει τι αλήθεια θεωρείται μεγάλη περιουσία, κουβέντες στην τηλεόραση, όχι όμως συγκεκριμένες δεσμεύσεις περί ΦΠΑ, και φακένωμα των εξόδων της λαϊκής οικογένειας βλέπε νέα φορολογική κουλτούρα. Πληστηριασμοί, η απαγόρευση έγινε τώρα αποφυγή. Οι δε ρυθμίσεις παραπέμπουν περισσότερο στις ανάγκες των τραπεζών. Αυτά για άλλα τέτοια προκύπτουν από τη συμφωνία κυβέρνησης Eurogroup. Ποιοι μιλάνε? Μιλάνε εκείνοι που ως κυβέρνηση με τη συμφωνία που υπέγραψαν με τον Eurogroup και την πολιτική τους, όχι μόνο δεν ευνοούν την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής πολιτιστικής δραστηριότητας από τους Δήμους και τα καλλιτεχνικά πολιτιστικά σχήματα, αλλά και έχουν δεσμευτεί για παραπέρα μειώσεις και περιποθέσεις να δημιουργήσουν. Μιλάνε εκείνοι που καταγγέλνουν στην Αθήνα τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Χατζάκη, γιατί λέει δεν παρετείται πριν το 2016 που λύγει η θητεία του, έτσι ώστε να πάρουν στο εθνικό τα δικά τους παιδιά που θα υπηρετήσουν τα καλλιτεχνικά οράματα του ΣΥΡΙΖΑ και την κουλτούρα της αστικής τάσης βέβαια. Ενώ στο Δήμο Πατρέων και το ΚΚΕ που δεν διέκοψε τη σύμβαση του εδώ διευθυντή, που στήριξε την λειτουργία του θεάτρου και το έργο των καλλιτεχνών, που τηρεί όλα τα προβλεπόμενα τώρα που η θητεία ανοίγει και που λειτουργεί ανοιχτά και δημόσια χωρίς καμία υποκρισία, στο Δήμο λοιπόν Πατρέων και το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζεται το απόλυτο δικαίωμά τους να αναπτύξουν τους σχεδιασμούς τους και στο ΔΠΘ. Ακριβώς αυτό συνίσταται και το ζόρι που τραβάει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλοι. Μείζον θέμα τελικά. Το σηκώνει το κουκουέ το ζήτημα, Μιχάλη, και μάλιστα σε κεντρικό επίπεδο, γιατί ο κύριος Τζαβάρας είναι στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και βέβαια αναρωτιέται κανείς αν αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες στην Πάτρα, το μεγάλο θέμα είναι η παραμονή ή όχι του κυρίου Αμπαζή ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΠΘ της Πάτρας. Ραπανάκια για την όρεξη.
επί της ουσίας. Δεν είναι το μείζον ζήτημα, δεν είναι το μεγάλο θέμα. Το θέμα του κυρίου Αμπαζή είναι ένα ζήτημα που αποκτά επί της ουσίας προσωπικές διαστάσεις. Προσωπικό είναι το ζήτημα. Ο ίδιος το θέτει με κάποιους φίλους του, με ένα κύκλωμα. Έχει κάνει καλή δουλειά εδώ. Η Δημοτική Αρχή πράγματι έχει κάνει καλή δουλειά. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Η Δημοτική Αρχή ωστόσο θέλει να κάνει τις δικές της επιλογές και στον πολιτιστικό τομέα και το κάνει πράξη. Νόμιμα όμως, γιατί η θητεία του κυρίου Αμπατζή τελειώνει τον Ιούνιο, όπου θα γίνει η προκήρυξη της θέσης. Τι λέω και παύλα, δεν νομίζω ότι είναι το θέμα που, το οποίο πρέπει να συζητάμε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να έχει περάσει ήδη στα ψηλά. Ωστόσο, αναδεικνύεται και βλέπουμε ότι σηκώνεται πολύ ψηλά το ίδιο το ΚΚΕ και μάλιστα σε κεντρικό επίπεδο. Ίσως εδώ, επειδή πήρε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ να, ίσως θέλει να δώσει έρχεται πολιτική, σε πολιτική αντιπαράθεση πολιτική, με το ΣΥΡΙΖΑ. Και δίνει πολιτική απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως νομίζω ότι το θέμα θα πρέπει να κλείσει. Ακριβώς. Μιχάλη, γιατί έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, θα πρέπει να κλείσει. Αντί να συζητάμε τώρα για την ελεημοσύνη του κυρίου Γιούγκερ, συζητάμε για τον κύριο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΕΘΑ. Λοιπόν, Άντι, πάλι σε σένα, παράλληλα με την συγκέντρωση του ΚΚΕ στην πλατεία Γεωργίου, είχαμε και πορεία από τους αντιεξουσιαστές. Είχαμε και πορεία παράλληλα λοιπόν με τη συγκέντρωση και το συλλαλητήριο του ΚΚΕ από αντιεξουσιαστές, από μια ομάδα ατόμων περίπου 30 με 40 άτομα. Όχι αντιμνημονιακή όμως. Όχι αντιμνημονιακή. Αυτοί λοιπόν αντέδρασαν για άλλους λόγους, για τους απεργούς πείνας των φυλακών. Ζήτησαν επίσης την απελευθέρωση συγγενών μελών των πυρήνων της φωτιάς. Και βέβαια αντέδρασαν για τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπών στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Μοίραζαν και σχετικά φυλάδια κατά λοιπόν όλη αυτή τη κατάσταση. Και δηλώνοντας τη συμπαράστασή τους στους απεργούς πείνας, πραγματοποίησαν στην αρχή συγκέντρωση έξω από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Οδό Κορίνθου και στη συνέχεια πορεία διαμαρτυρία σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Διέσχισαν την Οδό Γούναρη, την Οδό Καραϊσκάκη, την 25η Μαρτίου, την Γεροκοστοπούλου και επέστρεψαν και πάλι στο πρώην παράρτημα. Καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια της πορείας ήταν σε επιφυλακή διακριτικά η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημειωθεί κάτι από το κέντρο της άμεσης δράσης, της κινήσης των αντιεξουσιαστών, διαπίστωσε κανείς ότι είχαμε ένα κλεφτοπόλεμο, ένα παιχνιδάκι. Διασπάστηκαν κάποια στιγμή όλοι αυτοί σε ομάδες 5, 4, 10 ατόμων. Σε διάφορα σημεία. Αλλά πέριξ της αστυνομικής διεύθυνσης, με τη λογική να δημιουργήσουν μάλλον την εντύπωση ότι πηγαίνουν προς την αστυνομική διεύθυνση για να την καταλάβουν πράγμα που έχει γίνει κατά το παρελθόν. Τελείωσαν όμως όλα. Έτσι. Τελείωσαν όλα ήρεμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Μονοπολούν το ενδιαφέρον των πολιτών οι πολιτικές εξελίξεις. Οι απόψεις για το αν οι χειρισμοί της κυβέρνησης είναι σωστοί ή όχι, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, δίστανται. Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε ίσως η πιο κρίσιμη μίνι σύνοδος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται απέναντι στους δανειστές προκειμένου να δείξει τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης αλλά και να ακούσει τις σκληρές απαιτήσεις των εταίρων. Το κοινό ανακοινωθέν αναφέρει αποδεχόμαστε απόλυτα τη συμφωνία του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου του 2015 σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε το έργο μας και να ολοκληρώσουμε τον ταχύτερο δυνατό. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου του 2015, οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και θα παρουσιάσουν ένα πλήρη κατάλογο συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων τις επόμενες ημέρες. Επιβεβαίωσαμε εκ νέου την πρακτική συμφωνία επί της διαδικασίας. Οι συνομιλίες για τα θέματα πολιτικής λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες, οι αποστολές για τη συγκέντρωση πληροφοριών λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Το Eurogroup είναι έτοιμο να συγκληθεί εκ νέου το συντομότερο δυνατόν. Ικανοποιημένη χαρά. Αυτό που με τρομάζει πιο πολύ είναι η ανασφάλεια του περιπατητή στο οδόστρωμα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει κάτι πάρα πολύ σωστό. Δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Εγώ είμαι 45 χρονών. Από τα 15 και μετά που θυμάμαι το πολιτικό σύστημα, τέτοια προσπάθεια αξιόλογη και τίμια δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό που φοβάμαι είναι όλους αυτούς τους υπόλοιπους που προσπαθούν να πνίξουν αυτή την προσπάθεια. Αυτή κοροϊδεύουν τον κόσμο ή έξω. Κατάλαβες. Πρέπει να καταλάβουν εδώ οι Έλληνες ότι απλούστατα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους και γρήγορα οι δικοί μας. Λοιπόν, αλλά πώς θα πάρεις αποφάσεις και πώς να προχωρήσεις όταν σε πολεμάει το εσωτερικό της Ελλάδος,
όταν όλοι αυτοί που φέραν την άλλη σε αυτή την κατάσταση, το μόνο που ξέρουν να κάνουν και να λένε, να μην μας αφήσουν έξω να προχωρήσουμε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, απορρίφθηκαν οι προτάσεις του κυρίου Τσίπρα για άδεια έκδοσης εντόκων γραμματείων πέραν του όριου των 15 δισευρώ και εκταμείευση κάποιας υποδόσης από τα 7,2 δισεκατομμύρια, αφού συνάντησαν τη στεναρή άρνηση του Μάριο Ντράγκη και της Άγγελα Μέρκελ. Οι πολιτικές εξελίξεις μονοπολούν το ενδιαφέρον των πολιτών. Οι απόψεις για το αν είναι σωστή ή όχι οι χειρισμοί της κυβέρνησης δίστανται. Είναι πολύ καλές με τη δύναμη που έχει. Είμαι ικανοποιημένος γιατί καταρχήν από τη δουλειά και μόνο που κάνω, που είμαι οικοδόμος και έχω να δουλέψω τόσο καιρό και είμαι άνεργος, βλέπω ότι πραγματικά προσπαθεί για το λαό, για τον απλό λαό. Και όχι για αυτούς που έχουν και δεν έχουν θέμα. Αυτοί που έχουν δεν έχουν θέμα. Αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια και αυτό και πρέπει όλοι να τη στηρίξουμε. Και κάτι τελευταίο. Όσο πιο πολύ βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους Γερμανούς, ειδικά εντός εισαγωγικών τους φίλους μας τους Γερμανούς, τόσο πιο πολύ να είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση κάνει πολύ σωστή δουλειά. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι παρακολουθώντας είναι τόσα συγκεκριμένα τα πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Ένα περιμένω, ότι ό,τι προκύψει θα προκύψει εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Ορατή από την πλατεία Γεωργίου, η μερική έκλειψη ηλίου που έγινε σήμερα το πρωί, το φαινόμενο παρακολούθησαν πολλοί πατρινοί μέσω των ειδικών τηλεσκοπίων που είχαν στηθεί από την αστρονομική εταιρεία Πάτρας Ορίων. Λίγα λεπτά μετά τις 10:30 και το φαινόμενο της έκλειψης ηλίου ξεκινά. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Γεωργίου, διότι σήμερα έχουμε μερική έκλειψη ηλίου. Στην Πάτρα η έκλειψη θα φανεί ως μερική, με κάλυψη έως και 35% του ηλιακού δίσκου. Αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη θα καλύψει περίπου το 1 τρίτο του ήλιου. Σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως τα νησιά Φερό, η έκλειψη θα είναι ολική. Στην Ελλάδα όμως είναι μερική. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ στην πλατεία Γεωργίου με τον Ορίωνα, με ηλιακά τηλεσκόπια, ειδικά με ασφαλή φίλτρα, για να παρατηρήσουμε το φαινόμενο. Πλήθος κόσμου βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου για να παρακολουθήσει το φαινόμενο, είτε με τα ειδικά γυαλιά ή με τα ειδικά ασφαλή τηλεσκόπια, τα οποία είχαν τοποθετηθεί από την αστρονομική εταιρεία Πάτρας Ορίων. Σε ένα φαινόμενο, όχι όπως την προηγούμενη φορά που ήταν σχεδόν ολική η έκλειψη, αλλά εντάξει, ωραία. Είδατε μέσα από το τηλεσκόπιο? Ναι, είδα, ναι. Το είδα και είναι κάτι σπάνιο, δεν είναι κάτι ότι το βλέπουμε συνέχεια. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ζήσει πολλές φορές αυτό, δεύτερη φορά που το ζω. Το κακό είναι ότι δεν θα είναι ολόκληρη. Το 30% κάτι είναι γι' αυτό. Περαστικός είμαι βασικά. Περαστικός είμαι. Είχα πάει σε μια δουλίτσα και είδα εδώ τον κόσμο και σταμάτησα να το δω. Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι και κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι βέβαια. Καταφέρατε έτσι να δείτε την... Ναι, το είδα λίγο έτσι. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει και μπαίνει σιγά σιγά, αρχίζει όλη αυτή η διαδικασία. Η έκλειψη ηλίου ήταν ορατή από την Πάτρα ως μερική έκλειψη, με κάλυψη του ηλιακού δίσκου κατά περίπου 35%. Η διάρκεια της έκλειψης στην Πάτρα ήταν 2 ώρες και 12 λεπτά. Ξεκίνησε στις 10:35, κορυφώθηκε στις 11:20 και το τέλος της μερικής έκλειψης ήταν στις 1:15. Έκτακτα μέτρα είχαν ληφθεί στα σχολεία της χώρας λόγω της έκλειψης ηλίου. Οι διευθυντές και εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων κλήθηκαν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα της 20ης Μαρτίου, προκειμένου όλοι οι μαθητές να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους καθ' όλη τη διάρκεια της έκλειψης ηλίου, από τις 10:30 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Η παρατήρηση του ήλιου είναι επικίνδυνη και πρέπει να γίνεται μόνο με ειδικά ηλιακά φίλτρα, τα οποία είναι ασφαλή. Δεν πρέπει να γίνεται ούτε με αυτοσχέδια φίλτρα, ούτε με τα γυμνά μάτια κοιτώντας τον ουρανό. Τέλος στην ταλαιπωρία των 60 μεταναστών που κρατούνται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου ενώ έχουν εκτίσει τις ποινές τους, επιχειρεί να βάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας. Ήδη έχει έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και με τους ίδιους τους μετανάστες, προκειμένου να μπορούν να αφαιθούν ελεύθεροι από το σοφρονιστικό ίδρυμα. Παρέμβαση για να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία δεκάδων αλλοδαπών που βρίσκονται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου ενώ έχουν εκτίσει την ποινή τους, ανέλαβε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, όταν περίπου
60 αλλοδαποί που είχαν φυλακιστεί για διάφορα δικήματα, ολοκληρώθηκε η ποινή τους και έπρεπε να αποφυλακιστούν. Όμως δεν είχαν έγγραφα και ήταν αδύνατη η απέλασή τους, με αποτέλεσμα να αποφασίσει το Υπουργείο την προσωρινή τους κράτηση ως φιλοξενούμενους. Πήρε μια πρωτοβουλία ο δικηγορικός σύλλογος. Μεταβήκαμε μαζί με τον κύριο Πάκη τον Παπαδόπουλο, τον αντιπρόεδρο, τον πρώτο αντιπρόεδρο του συλλόγου. Είχαμε μια συνάντηση με την κυρία Εισαγγελέα των Φυλακών και τον κύριο Υποδιευθυντή και με αντιπροσωπεία των κρατουμένων παύλα φιλοξενούμενων. Συνεννοηθήκαμε λοιπόν να μας στείλουν καταλόγους με βάση τους οποίους θα μας έλεγαν ποιοι θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και ποιοι να φύγουν και να απελαθούν για τις χώρες τους. Απεστάλησαν πριν από λίγες μέρες οι λίστες αυτές και ετοιμάσαμε ένα υπόδειγμα αίτησης το οποίο έχουμε ήδη αποστείλει στις φυλακές σε τρόπο ώστε να συμπληρώνεται η κάθε αίτηση και κάθε κρατούμενος που δεν θέλει να αναχωρήσει από την Ελλάδα αλλά έχει συγκεκριμένους λόγους να παραμείνει, να συμπληρώνει την αίτηση, να διαβιβάζεται αυτή η αίτηση μέσω του καταστήματος κράτησης στα δικαστήρια τα οποία έχουν επιβάλει την ποινή της απέλασης μετά την έκθεση της ποινής. Ο Σύλλογος έχει ήδη συντάξει υπόδειγμα αιτήσεων για κάθε κρατούμενο ώστε να κατατεθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει την άρση της απέλασής του. Μάλιστα, το κείμενο έχει ήδη σταλεί στη Διεύθυνση του Αγίου Στεφάνου, όπως και στην Εισαγγελία των Φυλακών, προκειμένου να βοηθήσει τους κρατούμενους μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών για τις απαιτούμενες μεταφράσεις και ό,τι άλλο χρειαστεί. Βέβαια, υπήρξε δυσκολία γιατί δεν μπορούσαμε να ξέρουμε και σε τίνο στη χώρα υπήρχε πρεσβεία, σε τίνο δεν υπήρχε. Αυτό που προσπαθήσαμε και με την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών και με την κυρία Εισαγγελέα των Φυλακών ήταν να βοηθήσουμε να ξεκαθαριστεί το ζήτημα, να δούμε ποιοι θέλουν να μείνουν, είναι οι πιο πολλοί αυτοί που θέλουν να μείνουν και ποιοι θέλουν να φύγουν, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε πραγματικά για να μπορέσουν να λυθεί αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι ανθρώπινο να κρατούνται εφόσον έχουν εκτίσει την ποινή και έχουν πληρώσει για αυτό το οποίο καταδικάστηκαν. Οι περισσότεροι μετανάστες έχουν ήδη εκτίσει την ποινή τους από τον Αύγουστο του 2014, αλλά παραμένουν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Άνοιξε το TaxisNet για την αρρύθμιση Express που προωθεί η κυβέρνηση. Πρόκειται για ρύθμιση που διαγράφει έως και 100% τις προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και τους τόκους. Να πούμε ότι οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένες αισιόδοξοι για αυτήν και τη συγκεκριμένη ρύθμιση που λύγει στις 27 Μαρτίου. Ξεκίνησε η ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες της εφορίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο TaxisNet ώστε να εκτυπώσουν την ταυτότητα οφειλής και να πληρώσουν το ποσό που επιθυμούν ώστε να γίνει διαγραφή ολική ή μερική των προσαυξήσεων και των προστήμων. Η τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση προβλέπει η ρύθμιση Express που διαγράφει έως και 100% προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκους για τους οφειλέτες του δημοσίου που θα πληρώσουν μέχρι και τις 27 Μαρτίου ολόκληρο ή μέρος της οφειλής τους. Πρόκειται για κάποια αφαίρεση προσαυξήσεων ουσιαστικά, δηλαδή αν κάποιος πάει και δώσει τα χρήματα μετρήτα, θα αφαιρεθούν όλες τις προσαυξήσεις και θα παραμείνει το αρχικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να καταβάλει. Το πρόβλημα, έχω την αίσθηση, δεν είναι οι προσαυξήσεις, είναι τα κύρια κεφάλαια που χρωστάει ο κόσμος και είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να προκαταβάλει κάποιος ή να δώσει και να κάνει ολική εξόφληση. Έχω την αίσθηση ότι κάνει μια κίνηση η κυβέρνηση μήπως μαζέψει από πολύ παλαιότερα κυρίως ετών που είναι και οι μεγάλες προσαυξήσεις, αλλά ο κόσμος θεωρητικά θα περιμένει το νομοσχέδιο των 100 δόσεων. Τη διάβασα σήμερα. Θεωρώ απλώς ότι το διάστημα είναι μικρό. Δηλαδή έχουν δώσει 5 μέρες τελεσίγραφο. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα προλάβουν πολύ, ούτε υπάρχει οικονομική δυνατότητα να δώσει ο καθένας ό,τι θέλει κτλ. Θα δούμε. Η πράξη θα δείξει. Θεωρείτε ωστόσο ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Βέβαια, είναι πολύ μικρό το διάστημα. Και να θέλουν κάποιοι να πάνε, δεν προλαβαίνουν. Δεν μπορούμε να βρούμε τα χρήματα. Ακριβώς. Θέλει χρόνο να δουλέψει αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με την τροπολογία, οποιαδήποτε εκούσια καταβολή ως τις 27 Μαρτίου του 2015, συνολική ημέρους βεβαιωμένης στη φορολογική διοίκηση οφειλής, εκτός ρύθμισης, η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η δικαστικά επικυρωμένη συμφωνίας, απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τη βαρύνουν. Ως προς τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής
Η δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία ισχύει η ίδια απαλλαγή για την εκούσια εξόφληση μέχρι τις 27 Μαρτίου του συνόλου της υπολοιπόμενης βασικής οφειλής. Υπάρχει ανάγκη χρημάτων και γι' αυτό ζητάνε άμεσα ρευστότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα από την αγορά να φύγουν να πάνε να απορροφηθούν εκεί. Είναι πολύ δύσκολο και έχω την εντύπωση ότι και κάποιος να έχει τα χρήματα ίσως να μην θελήσει να τα δώσει, γιατί υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικά και δεν είναι και κάτι το οποίο γλιτώνει σε υπερβολικά πολλά χρήματα. Εκτός αν είναι οφειλές πολύ πολύ παλαιότερων ετών, όπου εκεί υπάρχει όντως μια διευκόλυνση μεγάλη αφού αφαιρούνται όλες οι προσαυξήσεις. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Πετράτο, επιμελητηριακό σύμβουλο. Καλησπέρα κύριε Πετράτο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το σχόλιο το δικό σας για αυτήν την αρρύθμιση εξπρές και πόσο εξυπηρετεί τους επαγγελματίες. Ναι. Κοιτάξτε, οι παλιές οφειλές κατά μέσο όρο ξεπερνάνε τα 15-20 χιλιάρικα με βάση αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Οι προσαυξήσεις αυτά τα 15 χιλιάρικα περίπου, αν υπολογίσουμε σωστά, είναι στα 5 χιλιάρικα. Όποιος έχει 10 χιλιάρικα σήμερα, που είναι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, δεν νομίζω ότι μπορεί ή δεν έχει μάλλον, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει μέσα σε 7 μέρες να τα βρει για να τα δώσει. Για κύριε Πετράτε, είναι η πιο καλή ρύθμιση που θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά σε άλλη εποχή. Είναι δεδομένο. Στην αρχή. Είναι πραγματικά εδώ η έκπτωση. Είναι τροματική. Εδώ ξεπερνιόνται εμπόδια σημαντικά. Και σου λέει μόνο το ατόφιο κεφάλαιο που χρωστάς, κανένα στόχος υπερημερίας, τίποτα, καμία προσάυξηση. Μόνο που δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν θεωρώ την έκπτωση. Μην το φτάσουμε εκεί. Δεν είναι έκπτωση. Απλά αφαιρούνται οι προσαυξήσεις που λέω. Μια εξαετία. Σχήμα λόγου ήταν η έκπτωση, κύριε Πετράτε. Σχήμα λόγου. Απλά αφαιρούνται οι προσαυξήσεις. Εγώ είμαι σε κατόφιση περιμερίας εδώ. Έτσι. Οι προσαυξήσεις που μια πενταετία τώρα, λόγω της κακής πολιτικής που ακολουθούσε η χώρα, προσθέθηκαν σε ένα αρχικό κεφάλαιο το οποίο δημιουργήθηκε χωρίς να το θέλουμε. Έτσι, δηλαδή, άμα το δούμε πρακτικά μια εξαετία, μια πενταετία που έχουμε όλη αυτή την ύφεση στη χώρα, το κεφάλαιο δημιουργήθηκε επειδή οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήταν λάθος. Και ουσιαστικά δεν οφείλονται και σε εμάς τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις οφειλές. Δηλαδή, όταν φωνάζαμε, αν θυμάστε καλά, από την αρχή της όλης της ιστορίας αυτής, από το 2009, και λέγαμε ότι βοηθήστε την επιχειρηματικότητα να μην διαλυθεί, με λογικές πολιτικές οι οποίες να εκφράζουν την τσέπη του επιχειρηματία σε περίοδο ύφεσης, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο σήμερα. Όπως επίσης και στον ΑΕ. Τώρα δεν συζητάμε για τον ΑΕ, που είναι ένα κεφάλαιο φοβερό. Συζητάμε για την εφορία, η οποία θεωρητικά για να βρει η κυβέρνηση κάποια χρήματα θα ψάξει να βρει τρόπους να τα βρει γρήγορα και ζεστά. Άρα αυτή η ρύθμιση εξπρές είναι δώρο να δώρο. Όχι. Απλά θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν και πραγματικά δεν μπορούσαν, δεν θα πάνε. Άτοποι και άκεροι για αυτούς δηλαδή. Ναι. Όχι, έκανε την προσπάθειά της η κυβέρνηση, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να τα χαρίσει τα χρήματα γι' αυτό. Δεν μπορεί να τα διαγράψει δηλαδή. Δεν έχει διάθεση στην πολιτική να τα διαγράψει. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ, κύριε Πετράτο, πριν, ότι αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, γιατί στις 27 Μαρτίου, την επόμενη εβδομάδα, λύγει αυτή η ρύθμιση, αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, ίσως κάποιοι να κατάφερναν να πληρώσουν. Κοιτάξτε, αυτό το εντάσσω εγώ σε ένα γενικότερο σχεδιασμό που θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα. Βέβαια, δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη κυβέρνηση θα το αλλάξει αυτό. Στόχος όλης αυτής της ιστορίας ποιος ήταν? Ήταν να μειώσει το δημόσιο χρέος και να αυξήσει το ιδιωτικό. Έτσι, δηλαδή, αυτός είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει τα κενά των όποιων κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν σε όλα τα κράτη. Θεωρητικά και αυτό. Εκεί οδηγά. Δηλαδή, και να μην τα έχω τα χρήματα, θα πρέπει να πάω κάπου να δανειστώ για να μην χρωστάω στο ελληνικό δημόσιο. Άρα, τι γίνεται, αυξάνω το δικό μου ιδιωτικό χρέος και αφαιρώ ένα πολύ μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους. Άρα, από εκεί πέρα, αν ένα ελληνικό δημόσιο συνεχίζει στην ίδια πολιτική, πάλι πρόβλημα θα έχουμε. Πρακτικά,
Το ζητούμενο δεν είναι, okay, να βρει η κυβέρνηση τα χρήματα, να πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις που έχει κτλ. Αλλά πρακτικά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάγια νομοθετική ρύθμιση. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι θα δανειστώ, δηλαδή αυξάνω το ιδιωτικό χρέος και εξοφλώ το δημόσιο, είναι υφεσιακό. Είναι σαν υφεσιακό μέτρο. Ναι. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον δεν βολεύει, δεν συμφέρει αυτό που λέμε πραγματική αγορά. Βεβαίως. Γιατί η πραγματική αγορά, αν λειτουργήσει όπως ακριβώς το περιγράψατε, γιατί αυτή είναι η λογική τελικά και της προηγούμενης κυβέρνησης, τότε θα έχουμε περισσότερα λουκέτα, έχω την εντύπωση, και ταυτοχρόνως ανεργία μεγαλύτερη. Κοιτάξτε, αυτό που λέγαμε και λέμε και συνεχίζουμε και λέμε είναι ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό πλάνο σε αυτή τη χώρα. Αν δηλαδή. Αυτό λέγαμε και νωρίτερα, Έφη, στην κουβέντα μας. Το παρακολούθησα. Δεν γίνεται, κύριε Πετράτε, αυτή είναι η ουσία του όλου προβλήματος. Το σχέδιο, λοιπόν. Δεν υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης. Δεν υπάρχει σχέδιο. Έτσι. Και επειδή δεν υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης, δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε τα πάντα στον αέρα. Θα πρέπει να συζητάμε επί συγκεκριμένων θεμάτων, με συγκεκριμένες προτάσεις και με συγκεκριμένες θέσεις. Όταν η πρώτη μας τοποθέτηση όλο αυτό το διάστημα, και εγώ δεν έχω πάψει να το λέω εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, καμία ρύθμιση δεν θα σώσει το πρόβλημα. Εγώ έχω πια βαθιά, το έχω συνειδητοποιήσει πια και το λέω σε όλους τους τόπους. Και σαν άνθρωπος της αγοράς, τι λέτε, τι προτείνετε. Και πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω και σας το έχω ξαναπεί και θα ήθελα να το συνεχίσω και να το ξαναπώ. Το πρόβλημα δεν είναι τα χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Το πρόβλημα είναι να συνεχίσω να καταβάλω αυτά τα χρέη, τις οφειλές που δημιουργώ αυτή τη στιγμή. Τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα, που στην τελική δεν ήταν και δικιά μου αποκλειστικά ευθύνη που δημιουργήθηκαν. Όταν μια αγορά καταραίει, αναγκαστικά το ισοζύγιο από την άλλη πλευρά και αυτό αναγκαστικά θα καταρρεύσει. Άρα και εγώ δεν θα έχω χρήματα για να αποπληρώσω πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως με τους νόμους η κυβέρνηση τα έχει αυξήσει, έτσι ώστε και με αυτό το αποτέλεσμα δημιουργούνται χρέη υπέρογκα τα οποία δεν μπορώ να καλύψω. Άρα τι λέω. Λέω να βάλουμε σε ένα κουμπαρά αυτά τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Βρε αδερφέ, επιχειρηματίας είμαι, επαγγελματίας είμαι. Σε μια άλλη οικονομία, σε μια ανεπτυγμένη οικονομία, χρήματα θα βρω να τα αποπληρώσω. Αν μιλάμε για τον ΟΑΕ, ας με βρει, αν δεν τα αποπληρώσω στο τέλος της επαγγελματικής μου ζωής, που στην τελική θα πάρω μια σύνταξη, όσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχω πληρώσει. Αν μιλάμε για την εφορία, θα τα καλύψω με βάση αυτά που μου χρωστάει η εφορία. Μην ξεχνάτε ότι η εφορία χρωστάει πάρα πολλά χρήματα στους επιχειρηματίες. Άρα, και ακριβώς, δεν κάνει συμψηφισμούς. Ακριβώς και χρωστάει. Άρα λοιπόν λέτε το εξής, αν το κατάλαβα καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ότι αν πέσει χρήμα στην αγορά, θα πέσει μόνο όταν αυξηθεί η καταναλωτική δύναμη. Και η καταναλωτική δύναμη αυξάνεται, ο πελάτης δηλαδή των επιχειρήσεων, αυξάνεται η καταναλωτική δύναμη όταν υπάρχει εργασία. Συμφωνούμε απολύτως. Απλά θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό, επειδή η καταναλωτική δύναμη, άμα τη συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μια καταναλωτική δύναμη των θαλασσοδανείων, έτσι ακριβώς, των πιστωτικών καρτών κτλ. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω μια καταναλωτική δύναμη ικανή να την κάνει μια οικογένεια, η οποία όμως να το κάνει από το περίσευμά του. Όταν αυτή τη στιγμή η ελληνική οικογένεια δεν έχει ούτε καν περίσευμα, δεν μπορώ να περιμένω από αυτούς να έρθουν να ψωνίσουν στα καταστήματα. Πόσο μάλλον όταν το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια το μόνο που έκανε ήταν να αυξάνει τις υποχρεώσεις της δικές μου ως επιχειρηματία προς το ελληνικό δημόσιο όταν δεν υπήρχε αγοραστική δύναμη του κοινού. Άρα δηλαδή, όταν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός αναπτυξιακός στη χώρα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις θέλουμε. Πώς θα τις στηρίξουμε αυτές τουλάχιστον που έχουμε να γίνουν βιώσιμες για να αναπτυχθούν, θα πρέπει να τους βάλουμε κάτω, να κουβεντιάσουμε και να πούμε ότι κοίτα, πρέπει τα τρέχοντα να βρεις έναν τρόπο να τα πληρώνεις. Αν δεν τα καταφέρεις, πάνω απ' ότι δεν είσαι βιώσιμος. Ή θα βρεις έναν τρόπο να γίνεις βιώσιμος με το προϊόν που θα πουλάς, γιατί έχουμε φτάσει, μια παρένθεση, έχουμε φτάσει το καλύτερο προϊόν της χώρας που εξάγουμε αυτή τη στιγμή είναι επιστήμονες. Να πάρουμε τους επιστήμονές μας αυτή τη στιγμή που σηκώνουν και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό, να τους κρατήσουμε εδώ και να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία. Κλείνω την παρένθεση. Αν καταφέρεις και γίνεις βιώσιμος, όλα καλά. Αν δεν καταφέρεις, αυτή τη στιγμή δεν μου δίνει και το δικαίωμα να κλείσω. Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κλείσουν και δεν μπορούν. Για ποιο λόγο, εξηγήστε μας,
Κύριε Πετράτη, για ποιο λόγο δεν μπορούν να κλείσουν? Μα υπάρχουν τα χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να κάνουν ρυθμίσεις. Και ρύθμιση να κάνεις πρέπει να έχεις μεγάλα κεφάλαια να αποπληρώσεις. Και όταν μια επιχείρηση, αντιλαμβάνεστε, που θέλει να κλείσει, δεν έχει έσοδα, πάνω από ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Πόσο μάλλον αν είναι και ζωντανή. Βιώσιμες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας είναι πολύ λίγες. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε αυτές τουλάχιστον που έχουμε να συνεχίσουν να ζουν, γιατί κρατάνε κόσμο. Κατ' εκτίμηση, κύριε Πετράτη, επειδή το είπατε, τι ποσοστό καλύπτουν οι βιώσιμες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην περιοχή? Είναι γύρω στο 30% πιστεύω. 30%, ναι, είναι καλό νούμερο. Μικρό ποσοστό. Καλό νούμερο. Πιστέψτε με, είναι καλό σε σχέση με αυτά που ακούω γύρω-γύρω. Το ζητούμενο όμως είναι, κοιτάξτε, επειδή με βάση τα νέα στάνταρ των επιχειρήσεων, με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περιοχή μας υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες είναι ελάχιστες, μεγάλες είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ακόμη είναι λιγότερες. Ναι, μετρημένες στα δάχτυλα. Με τα νέα δεδομένα, τέλος πάντων, ο τρόπος που τις συγκαταλέγουν είναι συγκεκριμένος. Απλά στην περιοχή μας έχουμε μικρές επιχειρήσεις, μέχρι 9-10 υπαλλήλους. Μετά στις μεσαίες πάμε, είναι λίγες, δεν είναι πολλές. Άρα δηλαδή βιώσιμες έχει να κάνει και με τον τρόπο που δουλεύει κάθε μία και το τι πουλάει. Περιμένατε όμως, κύριε Πετράτε, ήδη να έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, να έχει εμφανίσει σε όλους μας το σχέδιο για την ανάπτυξη, γιατί μιλάμε για μια κυβέρνηση λιγότερο από 2 μήνες. Κοιτάξτε, είναι 50 μέρες κυβέρνηση. Έτσι, σήμερα άκουγα τον Πρωθυπουργό που μίλαγε μετά την διαδικασία των Βρυξελών. Μου θύμισε ότι είναι μόνο 50 μέρες κυβέρνηση. Βέβαια, το ζητούμενο είναι συγκεκριμένο. Όταν λέμε ανάπτυξη, για να μην μπερδευόμαστε, τι είναι ανάπτυξη? Η ανάπτυξη είναι κατανάλωση, είναι εξαγώγημο προϊόν, είναι παραγώγημο προϊόν και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα. Εγώ θα έλεγα και εργαλεία παραγωγής. Εντάξει, ναι. Και επενδυτικές διαδικασίες. Ναι, είναι και αυτό, αλλά. Η ανάπτυξη. Αν είχαμε εργαλεία παραγωγής, θα είχαμε και απασχόληση. Η ανάπτυξη έχει τύπους. Και επειδή αυτοί οι τύποι κοιτάνε και η πρώην Τρόικα, οι σήμερα θεσμοί, πώς θα το δουλέψουν, εγώ σας λέω αυτούς τους τύπους. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι πραγματικά θέλουμε ως χώρα. Τι θέλουμε? Θέλουμε τουρισμό? Με γεια τους, με χαρά τους, ας επενδύσουμε στον τουρισμό. Θέλουμε δημόσιες επενδύσεις? Με γεια τους, με χαρά τους, να επενδύσουμε στις επενδύσεις. Συμφωνούμε σε αυτό. Πιστεύετε όμως ότι υπάρχει καθυστέρηση, και μιλάω μέσα στο γενικότερο κλίμα, πολιτικό κλίμα? Αν θέλετε, Πετράτε, την προσωπική μου άποψη, επειδή όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η ύφεση που ζούμε, όλη αυτή η κρίση η οποία περάσαμε, όλο αυτό το διάστημα και περνάμε, περίμενα μια πιο έτοιμη κατάσταση. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να τους πω και τίποτα, είναι μόλις 50 μέρες και διαπραγματεύονται, φαίνεται ότι διαπραγματεύονται πραγματικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κερδίσουμε το κάτι παραπάνω. Θα περιμένω λίγο ακόμα, δεν μπορώ να μπω και να κατακρίνω την οποιαδήποτε προσπάθεια κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Θέλω μόνο για το καλό του τόπου όλα αυτά να γίνουν γρήγορα και με αποτελέσματα τα οποία θα προέλθουν μέσα από διάλογο. Απλά να αφήσουμε λίγο πιο έξω κάποιες συντεχνίες, να κουβεντιάσουμε με το όλον της πραγματικής οικονομίας, γιατί οι συντεχνίες έχουν κάνει κακό όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα, και ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς ως κλάδος προέρχεται και από συντεχνίες. Τώρα υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε, αλλά το ζητούμενο είναι ότι μην δίνουμε πολύ μεγάλη βάση μόνο στις συντεχνίες, ας δώσουμε σε όλη την κοινωνία και τα προβλήματα όλης αγοράς. Και βέβαια για κάποιους συναδέλφους σας, κύριε Πετράτη, το πρόβλημα πραγματικά είναι πολύ σοβαρό, καθώς δεν έχουν χρόνο, δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Συμφωνούμε. Αυτό δεν είναι για κάποιους, είναι σχεδόν για όλους τους συναδέλφους. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό που δεν θέλουμε, μπορούν ούτε να κλείσουν τις επιχειρήσεις, ούτε να τις συντηρήσουν. Από αυτή την άποψη λέω ότι δεν μπορούν να περιμένουν. Τα προβλήματα τους έχουν πνίξει, γιατί ζουν την ύφεση εδώ και αυτό που βλέπω χρόνια. Όμως είναι ότι υπάρχει μια πίστοση χρόνου και εγώ το δέχομαι και γι' αυτό το μεταφέρω και σε εσάς που με ρωτήσατε. Υπάρχει μια πίστοση χρόνου από τον κόσμο έξω. Περιμένει κάτι, βλέπει κάποια πράγματα και περιμένουμε να τα δούμε. Μα κύριε Πετράτε, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο το Eurogroup, σήμερα μέσω του κυρίου Γιούγκερ, λέει ναι, θα δώσω 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, δεν τα δίνει για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τα δίνει για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Εδώ μιλάμε για ελεημοσύνη. Εδώ μιλάμε για χρήματα επίπεδου ελεημοσύνης, τα οποία δεν έχουν παραγωγικό σκοπό.
και τα, από τα 300 δις που έχουμε πάρει, τα 150 έχουν πάει στις τράπεζες. Ακριβώς. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να πάνε στην παραγωγική οικονομία. Εδώ σώζεται συνεχώς το τραπεζικό σύστημα και ο λαός μειώνει τις αντοχές του. Μειώνουν τις αντοχές του λαού συνεχώς. Δεν λέω ότι τον σκοτώνουν ευθέως, αλλά ο λαός δεν έχει απολύτως να λαμβάνει μία. Δεν περίμενα να λαμβάνει ο λαός μία κατευθείαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Περίμενα όμως τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας για να μπορώ να προσλάβω. Θυμάστε για να την προηγούμενη πριν από τρία χρόνια που συζητάγαμε, μισό λεπτό να το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πριν από τρία χρόνια που συζητάγαμε για τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και επειδή υπήρχε η κόντρα αυτή για τη δημόσια διοίκηση, για τα επενδυτικά σχέδια που μπορεί να έχει ένα κράτος κτλ., είπαμε το εξής. Θέλετε να πωλήσετε, ωραία, μπορείτε να αναπτύξετε την ελληνική οικονομία να τους προσλάβω εγώ που τους έχω ανάγκη. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Η πραγματική οικονομία αυτή τη στιγμή καταραίει γιατί όλος ο σχεδιασμός ήταν απέναντι στην προσπάθεια επιβίωσής της. Θέλω να κλείσουν, το είπαμε αυτό, άλλο ένα 30% των επιχειρήσεων. Όμως για να μην γελιόμαστε, για να στηριχτεί η πραγματική οικονομία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους δανειστές μας και να στηριχτεί καταρχήν η Ελλάδα και μετά και η πραγματική οικονομία. Είναι αλληλένδετα. Είναι πολιτικό το ζήτημα αυτό, τώρα... Έχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί θέλουν να κάνουν δανειστές με τη χώρα. Που εγώ πιστεύω ότι τα συνδυάζουν όλα με το τι θα βρουν αύριο στις χώρες τους. Λοιπόν. Αν μια κυβέρνηση σαν τη δικιά μας βγήκε στην Πορτογαλία, το καταλαβαίνετε αυτό και στην Ισπανία και στη Γερμανία που ανεβαίνει και τα λοιπά. Θα υπάρχει ένα θέμα στην Ευρώπη, θα χάσουν την Πρωτοκαθεδρία και η πολιτική λιτότητα θα αλλάξει ριζικά όλη την Ευρώπη. Λέτε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος, κάποιοι κάνουν υπομονή. Θεωρώ πως ναι. Από τους συναδέλφους σας μιλάω. Θεωρώ πως ναι, υπάρχει το άγχος, αλλά θεωρώ πως γίνεται υπομονή. Υπάρχει το άγχος, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Πετράτε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Εγκλωβισμένη, για να αλλάξουμε θέμα, εγκλωβισμένη στα δικαστήρια ομάδα Δίας της τοπικής ελληνικής αστυνομίας στις νυχτερινές ώρες σε καθημερινή βάση. 4 με 6 αστυνομικοί της δίκυκλης αστυνόμευσης φυλάνε το κτίριο για την αποτροπή βανδαλισμών την ίδια ώρα που κλέφτες, ληστές και διαρρήκτες δρούν ανενόχλητοι. Σκοπιά γύρω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας κάνουν κάθε βράδυ αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τη 1 βρίσκονται γύρω από το δικαστικό μέγαρο και φυλάνε το κτίριο. Στόχος η αποτροπή βανδαλισμών στο δικαστικό μέγαρο. Θα λυθεί το ζήτημα εντός των ημερών. Η Δίας ασχολείται καθαρά με το αντικείμενο που έχει. Γιατί θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη φύλαξη τόσο του αστυνομικού μεγάρου. Και έχει ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή να προβούμε και στην απαλλαγή της φύλαξης του δικαστικού μεγάρου. Όπως υπάρχουν και άλλες κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες έχει γίνει μια έκθεση από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από δική μας παρέμβαση, κάποιες σκοπιές και κάποια πρόσωπα τα οποία υπήρξε φρούρηση και φυλάσσονταν. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί πέρα θα δοθούν και στη μάχη ακριβώς αυτή της αστυνόμευσης. Πέμπτη βράδυ, 2 μηχανές της ομάδας Δίας, Γούναρη και Κορίνθου. 2 μηχανές της ομάδας Δίας, Κανάρη και Κορίνθου. 2 ακόμη μηχανές, Κανάρη και Μεζόνος. 6 αστυνομικοί στη φύλαξη ενός κτηρίου και οι πολίτες να διαμαρτύρονται για την έλλειψη αστυνόμευσης που αφήνει το πεδίο ελεύθερο στους επιτίδιους να δρούν ανενόχλητοι. Η λειτουργία της δίκυκλης αστυνόμευσης της ομάδας Δίας καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα όταν συστάθηκε. Από εκεί και πέρα όμως δεν απαγορεύεται η ομάδα αυτή να συνδράμει και να συνεπικουρεί όλες τις υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας οι οποίες έχουν πρόβλημα και ιδιαίτερα στην πόλη μας, ξέρετε και στην περιοχή μας ότι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα τουλάχιστον στη στελέχωση. Σε αυτό το κομμάτι καλείται η ομάδα Δίας σε πολλές των περιπτώσεων να συνδράμει και να υποβοηθήσει το έργο των υπολείπων υπηρεσιών. Βεβαίως εδώ δημιουργούνται θέματα αστυνόμευσης της πόλης. Παρέμβαση έχει υπάρξει για το συγκεκριμένο ζήτημα και από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Έχουμε κάνει ειδική αναφορά στον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή για το όλο ζήτημα. Θα υπάρξουν εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα και με δική του πρωτοβουλία. Έχουμε προβάλει το θέμα στη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή και για αυτό και για τη φύλαξη του δικαστικού μεγάρου και για το αγγλικό υπαπροξενείο, αλλά και μια σειρά άλλων προβλημάτων που μας ταλανίζουν. Έχει γίνει όλη η αναφορά αυτή τόσο προφορικά όσο και εγγράφος προς τον Γενικό, προς τον κύριο Γενικό, ο οποίος δεσμεύτηκε, επειδή είναι η αρχή των καθηκόντων του, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δρομολογηθούν λύσεις. Ήδη έχουν δρομολογηθεί λύσεις για ζητήματα
μερικός. Λοιπόν, Μιχάλη. Ο κύριος Τσεκούρας καλά τα είπε. Είναι πραγματικότητα. Η αστυνομία φυλάει στόχους και δεν διασφαλίζει, δεν φυλάει την περιουσία και τη ζωή των πολιτών. Είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία να φυλάνε στόχους. Και δεν είναι μόνο αυτά που είπε ο κύριος Τσεκούρας. Είναι κι άλλα. Υπάρχουν ομάδες λοιπόν ολόκληρες αστυνομικών εδώ στην Πάτρα που η έλλειψη είναι τεράστια από προσωπικό, που δεν αστυνομεύεται ο καποδιστριακός δήμος, ο νέος δήμος της Πάτρας, ο διευρυμένος δήμος της Πάτρας, είναι τεράστιος, δεν υπάρχει αστυνομικός στην περιοχή, όποιο δήμο παλιό παραλίας ας πούμε, ή στα Δεμένικα ή στο Ωβριά, δεν υπάρχουν αστυνομικοί. Φυλάνε όμως πρώην βουλευτές, πρώην αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και άλλους στόχους. Επιμένω στους άλλους, γιατί υπάρχει μια πληροφορία την οποία δεν την έχω διασταυρώσει ακόμα, αλλά είναι ψιλοεπιβεβαιωμένη, υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Πολίτες δηλαδή που φρουρούνται. Υπάρχουν αξιωματικοί, πρώην αξιωματικοί της αστυνομίας, πρώην πολιτικοί, οι οποίοι έχουν μετά τις 6 το απόγευμα, για να καταλάβουμε ότι ξέρουμε τα στοιχεία λοιπόν, μετά τις 6 το απόγευμα βρίσκονται στην οικία του υποτιθέμενου στόχου και κρατούν σκοπιά κανονικά. Μάλιστα. Και οι σκοπιές είναι 3-8-24, αλλά μετά τις 6 είναι 2. Λοιπόν, και από την άλλη ψάχνουμε να βρούμε αστυνομικούς για την αστυνόμευση της, της Πάτρας, της επίθεσης του διευρυμένου. Και εμείς περιμένουμε τον κύριο Υπουργό. Όπως είπε, με το που τοποθετήθηκε στη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αμέσως τι είπε? Είπε ότι εγώ θα πάρω όλους τους αστυνομικούς που απασχολούνται σε αλλότριες υπηρεσίες και θα τους επαναφέρω. Και μία ερώτηση ακόμα. Τα δικόγραφα ποιος θα διακινεί? Τα χιλιάδες δικόγραφα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ποιος θα διακινεί? Οι αστυνομικοί τα διακινούν. Δεν είναι δουλειά τους. Έχει αλλάξει κάτι? Και περιμένουμε ακόμα την περιβόητη δικαστική αστυνομία που έχει ήδη εξαγγελθεί. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Ρογκάνας Lift. Νούμερο 1 σε ανελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάνας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Αλήθεια, τι υπάρχει μόνο στα φαρμακεία? Ο επιστήμονας φαρμακοποιός υπάρχει μόνο στα φαρμακεία. Αυτός που θα σας καθοδηγήσει, θα σας εξηγήσει ή και θα σας αποτρέψει μόνο στα φαρμακεία. Ο άνθρωπος που ξέρει τις δικές σας ανάγκες υγείας μόνο στα φαρμακεία. Ο φίλος και γείτονας που εμπιστεύεστε για εσάς και την οικογένειά σας μόνο στα φαρμακεία. Γι' αυτό, για κάθε σας φαρμακευτική ανάγκη, μόνο στα φαρμακεία. Πανελλήνιος Φαρμακευτικό Σύλλογο. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Supermarkets Kronos, Kronos, Kronos. Και αυτή την εβδομάδα τα Supermarket Kronos συνεχίζουν με απίστευτες προσφορές. Από Παρασκευή 20 έως και Τρίτη 24 Μαρτίου. Όλα τα ψάρια και τα καλαμάρια Καλυμάνης 30% πιο φθηνά. Μινέρβα Ραβοσιτέλαιο 1 λίτρου μόνο 1,99. Καραμολέγκος Toast Σταρένιο 340 γραμμαρίων μόνο 97 λεπτά. Νουνού Family Γάλα υψηλής παστερίωσης 1 λίτρου μόνο 1 ευρώ και 7 λεπτά. Και Δοδόνι Γιαούρτι Στραγγιστό 1 κιλού μόνο 2,49. Ακόμη, Softex ρολό υγείας Φίνο, τα 8 ρολά μόνο 1,98. Ενώ όλα τα Colgate, οδοντόκρεμες Total, οδοντόβουρτσες και στοματικά διαλύματα 50% πιο φθηνά. Λοιπόν, πού θα βρείτε καλύτερες προσφορές? Supermarket Kronos. Η οικονομία στο σπίτι σας. Supermarket Kronos, Kronos, Kronos. Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, 2.000 τόνοι σκουπιδιών από το Δήμο Πύργου θα μεταφέρονται στο Χιτά του Φλόκα, σύμφωνα με την απόφαση που πήραν σήμερα τα μέλη του ΦΟΣΔΑ. Στην απόφαση αυτή, όπως και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δικής Αχαΐας, αντιδρούν κάτοικοι και σύλλογοι της περιοχής.
Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η μεταφορά 2.000 τόνων σκουπιδιών του πύργου στο Χιτά Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας στη σημερινή συνεδρία των μελών της διοίκησης του αρμόδιου φορέα Δυτικής Αχαΐας. Να υπενθυμίσουμε ότι η ανάλογη απόφαση είχε λάβει κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή. Η απόφαση αυτή ωστόσο δεν βρίσκει σύμφωνους το Τοπικό Συμβούλιο Φλόκα αλλά ούτε και τους συλλόγους και φορείς της Δυτικής Αχαΐας που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη και ζήτησαν να παρέμουν. Μετά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε νέα συνάντηση των κατοίκων, συλλόγων και φορέων για την ερχόμενη Κυριακή. Μάλιστα, την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Κάτω Αλυσού και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Μπαρμπούνης, λέγοντας συγκεκριμένα ότι η απόφαση αυτή ανοίγει την κερκόπορτα ώστε να έρθουν απορρίμματα και από την Πάτρα και από την Τρίπολη και όχι μόνο. Οι σύλλογοι και οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατοί και αναμένεται την ερχόμενη Κυριακή να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους και πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Η Μερίδα για την Οδική Ασφάλεια πραγματοποίησε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Στόχος η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση κυρίως των νέων. Η μερίδα με θέμα ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πολιτών, φοιτητών για την οδική ασφάλεια πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Είναι η 8η εβδομάδα οδικής ασφάλειας που το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων διοργανώνει. Και οι δράσεις μας είναι σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο την Πάτρα και την Αθήνα. Δίνουμε μια προτεραιότητα στη Δυτική Ελλάδα για πολλούς λόγους. Είναι και αυτές οι μέρες που χάσαμε το γιο μας και αυτός ο άδικος χαμός του Πάνου έχει σηματοδοτήσει δράσεις για την προστασία της ζωής, κυρίως για τους νέους. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε να συνεργαστεί με το ΙΤ της Πάτρας και με το Ίδρυμα Μιλωνάς στα πλαίσια της οδικής, της εβδομάδας οδικής ασφάλειας, να πραγματοποιήσουμε μια συνεργασία ώστε να προβάλλουμε και στα παιδιά τα νέα και στους φοιτητές της πόλης μας και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στο ΤΕΙ του Πύργου και στο ΤΕΙ στο Μεσολόγγι την οδική ασφάλεια. Να αναπτύξουμε μια τέτοια παιδεία, η παιδεία που θα προστατεύει τη ζωή τη δική μας και των άλλων, αυτών με τους οποίους αλληλεπιδρούμε. Χρειάζεται λοιπόν όλοι μας και κυρίως οι νέοι αλλά και οι μεγάλοι να αναπτύξουμε αυτή την αντίληψη για τη ζωή. Και γι' αυτό τον λόγο σήμερα η μερίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι δεν είναι λόγια, είναι και ενημέρωση στην Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για την επικινδυνότητα των δρόμων, να εκπαιδευτούν ώστε να είναι καλύτεροι και πιο προσεκτικοί οι οδηγοί, να μπορούν να αντιδράσουν και να έχουν καλύτερα αντανακλαστικά και σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και γενικότερα να μάθουν για την οδική ασφάλεια. Τα τροχιά κοστίζουν, διαλύουν οικογένειες, στοιχίζουν στην κοινωνία, στοιχίζουν όμως οι ανθρώπινες ζωές και για την ανάπτυξη του τόπου, γιατί χάνονται οι πιο τρυφερές και οι πιο παραγωγικές ηλικίες. Μας ενδιαφέρει να δώσουμε μήνυμα κυρίως στους νέους ανθρώπους για το τροχαίο ατύχημα, το οποίο δυστυχώς ακόμα, παρά την λήψη μέτρων την οποία έχουν ληφθεί κατά καιρούς από όλες τις κυβερνήσεις και από όλους τους φορείς, παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τραυματισμών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία μας. Αυτές είναι οι πρώτες δράσεις, θα συνεχίσουν και άλλες δράσεις, τόσο και σε συνεργασία με τους κατατόπους τροχιές σε όλη την περιφέρεια, αλλά και με άλλους φορείς. Θα προγραμματίσουμε στο 2015 και άλλες δράσεις. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Μην τα μετράμε όλα όμως σε αριθμούς. Η κατάσταση ακόμα παραμένει τραγική. Τέτοιες δράσεις μας βρίσκουν δίπλα τους. Θέλουμε να αναδείξουμε την οδική ασφάλεια ως ένα τομέα σημαντικό στην κοινωνική μας ζωή και πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιες δράσεις τα μηνύματα που βγαίνουν θα είναι σημαντικά και για τους νέους και για τους μεγαλύτερους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Αχάια στις 11.30 με την Λίνα Μπάστα. Μέσα τώρα ακολουθεί πρόγνωση για τον αυριανό καιρό και στη συνέχεια η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων, Αφία Ντονέλη.
Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Πιάνεσαι. Πιάσε Oxygen. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου.